This is Frozen War. Κι όπως έλεγε ο λαός, δημοκρατία είναι να σου χτυπάει το πρωί το κουδούνι 6 ώρα κάποιος και να είσαι σίγουρος ότι είναι ο χαλατάς. Μπερδεύαμε τον εισαγγελέα παλιά τώρα για τις επιδόσεις που βάλανε το χαρτί της επιστράτευσης στους απεργούς. Τώρα δεν έχει και γαλατάδες στο μεταξύ. Ας μαλάκες τους χτυπήσει το κουδούνι. Εκκλησία και αριστερά! Τι είναι αυτό, εκκλησία και αριστερά! Αριστερά και όραμα! Αριστερά άστρα και όραμα! Ο Στάλιν ήταν καρκινάκι! Το ξώτης ήταν. Έπαιζε το talk show. Frozen. Η φωτό της ημέρας. Περιοδικό αριστερά, άστρα και όραμα. Και τι σκαρφίστηκε η κυβέρνηση, έβγαλε τις προσλήψεις για το μετρό. Σου λέει ο άλλος ήταν μουσικός. Εντάξει, μουσικός. Μπορεί να οδηγεί και να παίζει και ένα όργανο. Τι, σιγά. Οδηγεί. Τι θέλει το μετρό, ένα γκάζι θέλει. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά εγώ στο σχολείο στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν θυμάμαι δουλειά υπάλληλο του μετρό. Άρα παίρνει όποιον. Να είναι μια μικρή εκπαιδευσούλα. Εντάξει. Το θέμα είναι απλώς να μην παίρνει, ας πούμε, αντί για ακτινολόγο, φωτογράφο. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Βέβαια, άμα θες νευροχειρουργό και πάρεις ηλεκτρολόγο, πες να ταιριάζει. Καλώδια ο ένας, νεύρα ο άλλος. Μια σύνδεση σωστή θες. Και φωνάξα και τον Δερβεσό του δικηγορικού συλλόγου είναι αυτός και του είπε ο άνθρωπος ότι η επιστράτευση είναι παράνομη. Δεν δικαιολογεί άμα το δεις και νομικά και αυτό και τους είπε και το σωστό δηλαδή ποιο θα ήταν. Κανονικά λέει το νόμιμο, απόλυση. Καλά που σε φέραμε να πεις το σωστό. Ο ΓΑΠ τα μάθατε στην Τουρκία. Να διδάξει για την οικονομική κρίση. Τι, πώς γεννιέται, αυτό μπορεί. Μόνο αυτό μπορεί. Νομίζω ότι το Χάρβαρντ έπρεπε να πληρώνει τον ελληνικό λαό για διαλέξεις τύπου πώς καταφέραμε και βγάλαμε πρωθυπουργό του ΓΑΠ. Πάντως είναι συγκινητική αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης τώρα με τις απεργίες να εφαρμόσει τον νόμο. Πολύ συγκίνηση. Ένα νόμο που να υποχρεώνει το κράτος να εφαρμόσει όλους τους νόμους που έχει ψηφίσει υπάρχει. Να φάτε μια μήνυση που καπνίζουν ακόμη στα μαγαζιά. Κράτος. Νόμος λέει και η ανώτατη διάρκεια φίτησης. Θα είναι από αυτούς που εφαρμόζονται ή από τους άλλους, να ξέρω. Ο Χάρης, ο Χάρης, Γενικός Γραμματέας Φορολογικών Εισόδων, παραδέχτηκε γι' αυτό σε ομιλία του, λέει: «Κι εγώ έχω δυσκολία να πληρώσω το φόρο», λέει, «για τα κίνητα που βάλαμε». Αυτό εμάς μας διευκολύνει σε κάτι. Και βέβαια ήρθε η ώρα των τρακτέρ. Α βγάλουμε βόλτα, λέει, τα τρακτέρ. Α βγάλουμε έξω τα τρακτέρ. Σε αυτή τη χώρα το σκύλο βγάζουμε έξω για βόλτα και τα τρακτέρ. Τι τα βγάζει τα τρακτέρ, να αλλάξουν το νερό του, τον αέρα του. Τι, τα τρακτέρ δεν είναι εξωτερικού χώρου. Η απειλή θα έπρεπε να είναι, θα βάλουμε μέσα τα τρακτέρ, όχι έξω. Έξω. Πώς το πουκουράκι, ωραίο αυτό. Βάλτε προαιρετικό το φόρο για την εκκλησία και τις παπάδες να δεις πώς τσεκατώνει οι χριστιανοί στην Ελλάδα. Σιγουρευτούμε. Χριστόδουλας που έλεγε 98%. Και ξαφνικά στην τηλεόραση τα όρια συναγερμού Εύρος. Παιδιά, διευκρινίστε στα σουπεράκια όταν βάζετε να ξέρουμε γιατί θα γεμίσουμε νερά οι Τούρκους. Πανικοβάλλουν. Πες λόγω υπερχείλησης του ποταμού. Του μεταξύ άλλοι πήρα σβάρνα την Εκάλη, κλέψαν και την κομμουνίστρια. Εκ παραδρομής. Σ' άλλο Μπερλουσκόνη ξεσήκωσε, είπε ο Μουσολίνη έκανε και καλά πράγματα. Ναι, οργάνωσε κανένα συσίτιο. Αυτά είναι τα καλά, μέχρι εκεί θα μαθούν οι φασίστες. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας κάνει φραστικά λάθη. Και εγγλέζικα και ελληνικά. Έκανε ένα frozen war. Η frozen yogurt αυτό, αλλά σε war. Ήταν. Και έκανε και ένα ελληνικό, μπερδέψει τον ιδιωτικό του με το δημόσιο. Τώρα κοίταξε, μη στεκόμαστε, επιλέξει τα φραστικά λάθη. Αλλιώς ακόμα θα ψάχνουν οι κάλτσες να παραψηφίσουμε. Εντάξει. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και Παρασκευή, κάθε Παρασκευή από 8 Φεβρουαρίου στην αρχιτεκτονική. Άκου, είπε ο Τσίπρας frozen war αντί για. Του Σαμαρά θα μείνω. Θα μείνω. Και καλή τύχη!